Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατέ. Για μια ακόμη φορά βρισκόμαστε στον φιλόξενο σταθμό του αγαπητού Προέδρου του Ορθοδόξου Συναγερμού του κυρίου Γεωργίου Καρατζαφέρη για να απασχολήσουμε την αγάπη σας με ένα πολύ σοβαρό ζήτημα το οποίο θέτει το Ιερό Ευαγγέλιο. Από τη μάζα στην ύπαρξη είναι η επικεφαλίδα και ο προβληματισμός. «Τις ο αψάμενός μου», ρωτάει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Και έχουμε ενώπιόν μας τον Κύριό μας, τον όχλο και μία ύπαρξη. Τρεις οπτικές γωνιές για να κοιτάξει κανείς το περιστατικό που μας περιγράφει το ευαγγελικό ανάγνωσμα αυτής της Κυριακής. Άμα καθυλώσουμε το βλέμμα στο πρόσωπο του Κυρίου, θα ζήσουμε το θαύμα, το αιώνιο θαύμα. Άμα πλησιάσουμε τον όχλο που συνοθείται κοντά του, θα νιώσουμε να ταλαντεύεται μπροστά μας ένας όγκος που απειλεί με καταποντισμό την προσωπικότητά μας. Και όταν αντικρίσουμε τη φυσιογνωμία της ταλαιπωρημένης γυναίκας, θα δούμε το γεγονός σαν συγκλονιστικό και αφυπνιστικό. Μια και μοναδική κοιλάδα που στην αγκαλιά της διαδραματίζεται η ανθρώπινη ιστορία. Διαφορετική λόφη από τους οποίους μπορούμε να κοιτάξουμε την πραγματικότητα της ζωής. Η κάθε οπτική γωνιά δεν είναι αυτόνομη, δεν είναι ένα παρατηρητήριο που μας δίνει παραμορφωμένη την εικόνα, είναι η δυνατότητα να δούμε και την άλλη όψη. Η πρόσβαση που ανοίγει μπροστά μας τις μυστικές πτυχές της ανθρώπινης ζωής μας και μας αποκαλύπτει την αληθινή διάσταση των προβλημάτων μας. «Τις ο αψάμενός μου», ρωτάει ο Κύριος. Τις αντιδράσεις της μάζας ας μελετήσουμε σε πρώτο πλάνο, γιατί τις βρίσκουμε να συγγενεύουν με εκδηλώσεις των συγχρόνων θρησκευτικών κοινοτήτων μας. Ο όχλος ήταν ηλεκτρισμένος, τον είχε γοητέψει το πρόσωπο και τον είχε ενθουσιάσει η διδασκαλία του Χριστού και τον περίμενε ή σαν πάντες προσδοκώντες αυτόν, γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Μέσα σε αυτό το κλίμα του ενθουσιασμού τον υποδέχθηκαν με ιαχές, με χειροκροτήματα, με προσμονή. Απεδέξατο αυτόν όχλος. Σαν να φύσηξε άνεμος και τους συμμάζεψε. Σαν να δόθηκε σύνθημα από κάποιο διευθυντήριο και υπάκουσαν δίχως καμία αντίρρηση. Πλήθος πολύ μαζεύτηκε γύρω του, έτσι που να τον περιστοιχίζουν και να τον πνίγουν. Σφιγμένη μάζα δεν άφηνε κενό. Κλειστές διαβάσεις για εκείνον που ήθελε να πλησιάσει το θεάνθρωπο και να του μιλήσει. Μονοδιάστατη κατεύθυνση τοπολών που την καθόριζε ο νόμος της βραδικίνητης μαζικής πορείας. Χωρίς λόγο και χωρίς διάλογο και ο Κύριος και το πλήθος. Η ιστορική αφήγηση του Ευαγγελιστή Λουκά δεν καταχωρεί την παραμικρή πλοκή διαλόγου. Θα έπρεπε να κυριαρχεί η βοή, η φασαρία, το σπρόξιμο και οι απρόσωπες εκδηλώσεις που συνοδεύουν τη μάζα στη διακίνησή της, στην πορεία της. Κοντά τοπικά οι πολλοί έμεναν ξένοι και απομονωμένοι από τον Κύριο, θεατές του προσώπου του, δίχως τη δυνατότητα να ακούσουν άμεσα τη θεϊκή πρόσκληση και δίχως την ευκαιρία να γίνουν σταθεροί μαθητές του. Ίδια σε όλες τις εποχές η σύνθεση και η αδυναμία της μάζας. Ρουφάει το πρόσωπο και το εξαφανίζει. Δημιουργεί ένα όγκο άμορφο και ανέκφραστο, σωρό από χυμένες και χαμένες προσωπικότητες. Ανέστιες προσωπικότητες. Το παράξενο είναι πως η νοοτροπία της μάζας δεν επιβάλλεται μονάχα από τα πολύχρωμα πολιτικά και κοινωνικά διευθυντήρια που σκοπεύουν στη δημιουργία ρεύματος και στη στρατολόγηση οπαδών. Τάση να ενταχθούμε
και να αφομοιωθούμε στη μάζα φαίνεται σαν να αναδύεται και από την ίδια την ύπαρξή μας, την προσωπικότητά μας. Η υπεύθυνη επιλογή στόχων τρομάζει συχνά τη συνείδησή μας. Η αντίθεση και η αναμέτρηση με τα κατεστημένα σχήματα και τα καθιερωμένα κινήματα χρωματίζεται μπροστά μας σαν ακατόρθωτη προσπάθεια και συνθηκολογούμε. Και δενόμαστε στο άρμα των πολλών, στον προγραμματισμένο βηματισμό της μάζας, στις αντιδράσεις που παίρνουν τη μορφή του παραλυρήματος και στους ενθουσιασμούς που λάμπουν με την φαντασμαγορία του πυροτεχνήματος. Ακόμη και στην θρησκευτική μας ζωή δείχνουμε να μας βολεύει η ατμόσφαιρα και η ψυχολογία της μάζας. Υιοθετούμε αυτό που κάνουν οι πολλοί και ξεφεύγουμε από την ευθύνη των προσωπικών βημάτων, της προσωπικής μας πορείας. Με τους πολλούς ζούμε το ξεφάντωμα του πανηγυριού. Με τους πολλούς πορευόμαστε πίσω από τις Άγιες εικόνες, κατά τις μεγάλες λιτανίες. Με τους πολλούς λέμε το ναι στην εξήτηση των θείων ευλογιών. Ανακατεμένοι στη μάζα ενθουσιαζόμαστε και απογοητευόμαστε, καθώς συμπληρώνεται το κύκλωμα της ζωής, το κύκλωμα του βίου. Όμως αυτό δεν είναι θρησκεία, δεν είναι επικοινωνία με τον Θεό, δεν είναι μαθητεία στο σαρκωμένο Υιό του Θεού, στο διδάσκαλο και λυτρωτή της οικουμένης, στο σωτήρα και παντεπόπτη Χριστό. «Τις ο αψάμενός μου», ρωτάει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Στο κέντρο της μάζας που τον συνέθλιβε ο Κύριος αναζητάει τη μία ύπαρξη, την άρρωστη εκείνη γυναίκα που με πόθο και δέος στριμώχθηκε μέσα στο πλήθος, έφτασε μπροστά στα πόδια του και άγγιξε απαλά το κράσπεδο του ιματίου του. Κείνο το άγγιγμα, αθόρυβο, φοβισμένο, δεν πέρασε απαρατήρητο. Το θεϊκό μάτι το συνέλαβε και η θεϊκή καρδιά το κατέγραψε. Μέσα στο πυκτό ανθρωπομάζωμα και μέσα στην οχλοβοή, ο Κύριος γύρισε και είπε «Ποιος με άγγιξε?». Οι μαθητές τον κοίταξαν παράξενα. Στην πίεση και στο σπρόξιμο του όχλου, πώς μπορεί να κάνει ο Κύριος λόγο για άγγιγμα? Μερικοί από το πλήθος που είχαν το προνόμιο να βρεθούν πολύ κοντά του αρνήθηκαν πως έκαναν αυτό το τόλμημα, πως τόλμησαν να τον ψάψουν. Τότε ο Πέτρος δεν άντεξε, με την ορμητικότητα που τον διάκρινε διατύπωσε την απορία του που καταγράφει ο Ευαγγελιστής. «Επιστάτα, η όχλη συνέχους είσαι και συνθλίβουση και λέγεις τι σου αψάμενός μου? Κύριε, ο λαός είναι τόσο κοντά γύρω σου και εσύ ρωτάς ποιος σε άγγιξε?». Ο παντεπόπτης και παντογνώστης δεν υποχώρησε. Με καθαρότερη φράση και με εντονότερο ύφος ξανάπε «Ύψατο μου τις, εγώ γαρ έγνων δύναμην εξελθούσαν από μου». Με ακούμπησε κάποιος, γιατί εγώ αισθάνθηκα μία δύναμη να βγαίνει από μέσα μου. Ήταν σαν να έλεγε «Η προσέγγιση του όχλου είναι τυπική, χωρίς οδύνη από την πλευρά του και χωρίς εκπόρευση θείας ενέργειας από το δικό μου πρόσωπο. Τούτο όμως το άγγιγμα ήταν λυτρωτικό. Η ύπαρξη που πλησίασε το δάχτυλο στο κράσπεδό μου φανέρωσε την αγάπη της και τον πόθο της. Και εγώ, που δέχθηκα αυτή την πράξη της λατρείας και του πόνου, ένιωσα να βγαίνει από μέσα μου δύναμη και να χύνεται στο αρρωστημένο κορμί και στη θλιμμένη καρδιά». Η γυναίκα δεν βρήκε καταφύγιο να κρυφτεί και τρόπο να σιωπήσει. Το θαύμα είχε γίνει και το ένιωσε σε όλη την ύπαρξή της. Έκανε ένα βήμα μπροστά και το φανέρωσε με ευγνωμοσύνη και δέος, με θάμβος και αγάπη. Τρέμουσα ήλθε και προσπεσούσα αυτό, διήνε τι ανύψατο αυτό, απήγγειλεν αυτό ενώπιον παντός του λαού και όσοι άθη παραχρήμα, σημειώνει εύγλωτο ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Η κοινωνία της πονεμένης αυτής γυναίκας με τον Κύριο ήταν εντελώς προσωπική.
Εκείνη άφησε τον εαυτόν της στα χέρια του και εκείνος τύλιξε το πλάσμα του με τη θεϊκή στοργή του, με τη θεϊκή του αγάπη, με το θεϊκό του έλεος. Η γυναίκα άγγιξε δειλά και ο Κύριος διακήρυξε την πίστη της και βεβαίωσε το θαύμα μπροστά στο κατάπληκτο πλήθος. «Τις μου ύψατο, τις ο αψάμενός μου». Η προσωπική σχέση είναι η μόνη γόνιμη σχέση με το Θεό. Αν δεν ξεπεράσουμε τη μάζα, δεν φτάνουμε στην αγκαλιά του Θεού. Αν δεν πορευθούμε υπεύθυνα και με βήμα σταθερό προς το θρόνο της αγάπης Του, δεν νιώθουμε τη θερμότητα της παρουσίας Του, τη σωτήρια εμφάνιση στη ζωή μας, της χαριτός Του. Ο Κύριος ήλθε, ζητήσε και σώσε το απολωλός. Ήρθε να αναζητήσει και να σώσει το ένα πρόβατο που χάθηκε, τη μία ψυχή που μπλέχτηκε στους κακότοπους και στα αγκάθια, τον έναν άνθρωπο που έχει ανάγκη από λύτρωση, από σωτηρία, από ζωή. Είναι χαρακτηριστικές οι δύο παραβολές του Κυρίου μας που στοχεύουν στο ίδιο θέμα. Η μία είναι η παραβολή του απολωλότος προβάτου. Η αγάπη του Θεού είναι τόσο δυναμική και τόσο προσωπική που κάνει το Θεό να αφήνει τα 99 πρόβατα και να πορεύεται επί το απολωλός έως ου εύρει αυτό. Να πορεύεται να βρει το ένα, το χαμένο. Η δεύτερη είναι η παραβολή της χαμένης δραχμής. Εκφραστική και χαρακτηριστική και αυτή. Όμοια με τη γυναίκα που αναστατώνει τον οικοκυριό της για να βρει τη μια και μοναδική χαμένη δραχμή. Ο ουράνιος πατέρας λοιπόν ψάχνει να βρει το χαμένον άνθρωπο και να τον αποκαταστήσει στο θησαυροφυλάκιο της βασιλείας του. Και όταν τον σώσει χαίρεται και πανηγυρίζει. Ούτω λέγω ημίν, χαρά γίνεται ενώπιον των αγγέλων του Θεού, επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι, για κάθε έναν άνθρωπο που ξαναβρίσκει την προτέρα του ποιότητα, γίνεται πανηγύρι στον ουρανό. Στην προσωπική αυτή αναζήτηση του Θεού έχουμε χρέος να τα αποκριθούμε με μια προσωπική πορεία και με ένα άνοιγμα διαλόγου μαζί Του, με μια προσωπική κοινωνία αγάπης. Αν περιοριστούμε στον ενθουσιασμό της μάζας και στις ομαδικές αντιδράσεις της στιγμής, δεν θα κοινωνήσουμε με το πρόσωπό Του και με τη λυτρωτική Του χάρη, ευλογία και δύναμη. Και το πιο προσωπικό και υπεύθυνο βήμα είναι η μετάνοια, η δυναμική εκείνη πράξη που τερματίζει την περιπλάνηση στους άγωνους χώρους της αμαρτίας και μας στρέφει οριστικά προς την κατεύθυνση του Παναγίου και ζωοποιού Θεού. Μετανοώντας για την πρώτερη ζωή μας, ανοιγόμαστε στον Κύριο, δείχνουμε πως θέλουμε να Τον γνωρίσουμε, να Τον ζήσουμε βαθύτερα και πλατύτερα και να κοινωνήσουμε ενωμένοι μαζί Του την απέραντη και ατελεύτητη αγάπη Του. Όμως και μετά τη μεγάλη πράξη της μετανοίας η προσωπική σχέση δεν διακόπτεται. Αντίθετα θερμαίνεται περισσότερο και γίνεται πιο δυναμική και πιο καρποφόρα. Η προσευχή μας διαμορφώνεται σε διάλογο αγάπης, σε συνομιλία με το πρόσωπο της αγάπης μας και της λατρείας μας που είναι ο Κύριος της ζωής μας. Η συμμετοχή μας στην τράπεζα των μυστηρίων και των δωρεών του Θεού εκφράζει αυτή τη διάθεσή μας να ενωθούμε μαζί Του και να κοινωνήσουμε στη θεϊκή Του χάρη και στον αγιασμό που εκπηγάζει από την άκτιστη ενέργειά Του. Η προσπάθεια να ζήσουμε την καινούργια ζωή είναι εκδήλωση της αλλαγής που έγινε μέσα μας και του φλογερού πόθου να βρισκόμαστε αδιάκοπα ενσωματωμένοι στην ιερή Του οικογένεια που είναι η Αγία Του μία Αποστολική και Καθολική Ορθόδοξη Εκκλησία. Όλες οι ενέργειές μας είναι ποτισμένες με το στοιχείο της αγάπης και της λατρείας. Σε όλα τα περιστατικά της ζωής μας είναι χυμένη η αφοσίωση στο όνομα, το υπερπάν όνομα που γράφει στην προς Φιλιππησίους επιστολή ο Απόστολος των Εθνών, ο Θείος Παύλος, ουρανοβάμων. Τις ο αψάμενός μου, ρωτάει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο μας. Η αμεσότερη και γονιμότερη ευκαιρία της προσωπικής κοινωνίας μας με τον Θεό είναι η λατρεία μας. Αυτή την λατρεία
την δοξάζει και τη ζει η Εκκλησία, γιατί κατά αυτήν έχουν κοπεί οι γέφυρες κοινωνίας με τις μέρημνες του κόσμου. Έχουν παραμερίσει από τους διαδρόμους του λογισμού μας τα πρόσωπα και τα θέματα που συνήθως απομυζούν το στοχασμό μας. Στεκόμαστε μπροστά στον Κύριό μας, στο Σωτήρα και Λυτρωτή μας. Και εκείνος κυκλοφορεί μες στους ναούς μας και ανάμεσά μας. Το βλέμμα μας προσιλώνεται στο πρόσωπό Του. Τον βλέπουμε να προσφέρεται, να ανεβαίνει στο Σταυρό, να χύνει το αίμα Του για μας και να μας λούζει στην αγάπη Του και στη χάρη Του, στην αγιότητά Του. Από μέσα μας βγαίνει θερμή ευχαριστία και δοξολογία, το ναι στο λυτρωτικό Του έργο, η ολόψυχη και ολόθερμη συγκατάθεση στην αγάπη Του και στο σωτηριώδες έργο Του. Εκείνος μας δίνεται, προσφέρει το αίμα Του για χάρη μας και προσφέρεται σε μας. Είναι ο προσφέρον και προσφερόμενος και διαδιδόμενος, σύμφωνα με τη διατύπωση της θαυμάσιας λειτουργικής μας ευχής στη Θεία Λειτουργία. Και εμείς τον καλούμε να έρθει μέσα μας και να σκηνώσει και να μας καθαρίσει την ψυχή και την καρδιά μας. Και το κορύφωμα αυτής της προσωπικής μας επικοινωνίας με τον Κύριο είναι η Θεία Κοινωνία, η ευχαριστία, η προσέλευσή μας στη μυστική τράπεζα, η υποδοχή στην ύπαρξή μας τη ζωοπάροχη στροφής του σώματος και αίματος Του, του σώματος και του αίματος του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, η σάφεση αμαρτιών και η ζωήν την αιώνιον.